Καλημέρα, Μιχάλη. Πράγματι, η οποία αντιστέκεται σε ένα σύστημα ενιαίας εγγύης καταθέσεων είναι η Γερμανία. Και γιατί αντιστέκεται? Πρέπει να δούμε το γιατί για να καταλάβουμε τους λόγους που η Γερμανία δεν είναι εύκολο να απεμπολίσει την προηγούμενη της θέση παρά τις αλλαγές που έχει φέρει η καινούργια χρηματοπιστωτική κρίση. Ο λόγος λοιπόν είναι γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του συστήματος του τραπεζικού στη Γερμανία είναι εκτός ευρωπαϊκού μηχανισμού. Μιλάμε για τα ταμιευτήρια, τα πολλά μικρά συνεταιριστικά ταμιευτήρια, τα οποία εκπροσωπούν σημαντικότατο κομμάτι του τραπεζικού συστήματος και τα οποία ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας και όχι από τον ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό. Κάτι που άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις λοιπές χώρες, οι μικρές τράπεζες δεν βρίσκονται κάτω από το μάτι του ευρωπαϊκού μηχανισμού, αλλά κάτω από το μάτι του τοπικού επόπτη που κάνει τεράστια διαφορά. Επομένως, η Γερμανία δεν έχει λόγο να μπει, μια και θα είναι αυτή που θα συνεισφέρει σε ένα ενιαίο ταμείο εγγύησης καταθέσεων το μεγαλύτερο κομμάτι, και θα αναγκαστεί να το συνεισφέρει και για το κομμάτι που βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκού μηχανισμού. Η Γερμανία είχε προβάλει παλιότερα τους λόγους οι οποίοι ήταν τα κόκκινα δάνεια, κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου, και αυτή ήταν η βασική αιτία για την οποία δεν ήθελε να συναυθεί ένα τέτοιο ταμείο ευρωπαϊκό ενιαίο. Ωστόσο δεν ήταν τώρα, η πραγματική Ειρήνη, φαίνεται αιτία. Φαίνεται όμως ότι η Κομισιόν προχωράει να άρει αυτές τις αντιρρήσεις, τις αντιδράσεις της Γερμανίας, και αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων να υπάρξουν νέες προτάσεις ενίσχυσης της προστασίας των καταθετών. Τι πληροφορίες υπάρχουν? Μιχάλη, όντως θα γίνει αυτό, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο τα ταμεία, μπορεί να υπάρξουν μεγαλύτεροι έλεγχοι στις τράπεζες, μπορεί να υπάρξουν άλλα δεδομένα. Πάντως θα υπάρξουν ενδιάμεσα στάδια πριν φτάσουμε σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων, στο οποίο ξαναλέμε οι μεγάλες χώρες με το μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα, ναι, θα συνεισφέρουν περισσότερα και θα είναι αυτές που θα έχουν τον πρώτο λόγο επ' αυτού. Μάλιστα. Μένει να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Μάλλον θα αργήσει και θα μπει στις ελληνικές καλένδες. Ευχαριστούμε πολύ την Ειρήνη Σακελάρη. Να περάσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα.